ήταν η στιγμή. Μέρος πρώτο. Κάρτες, κάρτες και πάλι κάρτες. Επειδή έριξες το μαράκι στο κρεβάτι σου, δεν σημαίνει ότι το μπαράζ καρτών έλαβε τέλος. Με έριξες στο κρεβάτι. Πώς όχι, δεν μπορεί να του πει κάτι τέτοιο. Συνημμένες θα βρεις καινές κάρτες για να γράψεις τις γνωστές ηλιθιότητες που θα κάνουν την καρδιά του τέρατος να σκυρτήσει δυνατά, καθώς και διάφορα άλλα γλυκανάλατα δωράκια για να κρατάς το μαράκι stand-by. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ήταν όλα ψέματα. Κατακτώντας τον μπάζο, μέρος δεύτερο. Μαρία by night. Ξέρω ότι είναι η έσχατη ντροπή, αλλά ζήτα της να σε συνοδεύσει στο πάρτι της Αντριάννας. Μιας και λείπει μέλουσα γυναίκα σου, ευκαιρία είναι να βγει η νυχτερίδα από τα σκοτάδια της. Στο πάρτι, κατέβασε όσο αλκοόλ μπορείς. Μήπως και καταφέρεις να περάσεις μαζί της άλλη μια νύχτα παθιασμένου τερατοσεξ. Μακριά από τα Λούνα Πάρκ, σε συμβουλεύω. Θα σας πάρουν με τις λεμονόκουπες. Εσείς και τα οκτάχρονα. Όχι. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Είναι ένας εφιάλτης. Όχι, όχι, όχι. Αν αντιληφθείς βέβαια ότι ο Νικόλας, ο τρομερός σου αντίζηλος, την πάει σε Λούνα Πάρκ, τσίρκα, θέατρα σκιών και άλλα τέτοια σοφιστικέ θεάματα, φρόντισε να του πάρεις τη ρεβάνς. Μην τυχόν και μάθω ότι την άφησε στα νύχια του επιτίδιου, γιατί η αποστολή μας είναι σε ευάλωτο στάδιο. Και δεν θέλει πολύ ο Νικολάκης να μας φάει και το μαράκι και την εκομόντα. Ο Νικόλας να φάει την εκομόντα. Η εκομόντα πάνω απ' όλα, Άλεξ. Κάθε φορά που πρέπει να φυλάς το κακομούτσουνο στοματάκι της, να αγγίζεις το κακοχυμένο κορμάκι της, να θυμάσαι, θυσιάζεσαι για την εταιρεία, φίλε Αλέξη. Είμαστε τυχεροί που έχεις πάθει αναισθησία στην ασχήμια της τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι σημαντικό να φορτσάρεις κι άλλο. Για το επιπλέον δάνειο που χρειαζόμαστε από το κομπόδεμά της, πώς να το κάνουμε. Πρέπει να πληρώσεις σε είδος. Με κοροϊδεύει. Με κοροϊδεύει για να εξασφαλίσει την εταιρεία του. Να τα δω το μαράκι, να τρογυπάς τα φλόρα από τα χεράκια σου. Αν τις αφήσεις κανένα κομμάτι. Γι' αυτό τέρμα, ό,τι έφαγες, έφαγες. Έλα βρε κετούλα, άλλο ένα. Καλά, έφαγες 4 γεμιστά και ένα κομμάτι γλυκό. Να, πού το βάζεις, Χριστιανέ μου. Καλά, τώρα τι είναι τα γεμιστά, σαλάτα. Και η πάστα φλόρα σιγά το γλυκό. Φρούτο. Α, ωραία. Ο Ηρακλής μετά από ένα ταψί γεμιστά και ένα τέταρτο του ταψιού γλυκό, έφαγε μόνο σαλάτα και φρούτο για μεσημέρι. Ωραία, λιτοδίαιτος. Έτσι, 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 έτσι. Μεσογειακή διατροφή. Καλή, τι μεσογειακή διατροφή. Αυτό είναι μεσογειακή διαστροφή, Πω, 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 πω. Και του λέω, νομίζω ότι έχεις στύψεις επειδή έφαγες και εσύ γλυκό και τα ρίχνεις πάνω μου. Αυτή είναι εμένα η ψυχολογική μου ερμηνεία. Η ερμηνεία της χοληστερίνης σου που κοντεύει να φτάσει στα 300, πότε θα την πάρεις τα σοβαρά? Παίρνω χάπια. Δεν φτάνουν τα χάπια. Χρειάζεται να τρως και υγιεινά. Το είπε ο γιατρός. Και να περπατάς. Έλα, βρε Ηρακλή μου. Πάμε μια βόλτα να χωνέψουμε. Δεν είσαι στα καλά μας τώρα. Για περπάτημα με εγώ, με την μπουκιά στο στόμα. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τώρα. Θέλω σιέστα. Α, θα έρθεις να ξαπλώσεις μαζί μου, Εσύ σπάνια παίρνεις σιέστα. Σήμερα έχω όρεξη για σιέστα. Μεσογειακή διαστροφή. Τζινάκι, θέλω να μου πεις όλη την αλήθεια. Τζίνα, please. Τζίνα. Θα την αντέξεις. Χτύπα, χτύπα λίπητα. Αρκεί να πεις και ένα καλό λόγο. Να ζαχαρώσεις το χάπι, Λοιπόν, Κρίστο, πρέπει να φανείς δυνατός. Δεν σ' άρεσε, Είμαι μια μετριότητα. Εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Ναι. Αυτή η κολεξιόν έχει μόνο ένα πρόβλημα, αλλά μεγάλο. Πες το, αγάπη μου, δεν μπορώ άλλο το αργό βασανιστήριο.
Είναι τόσο υπέροχη που απορώ πως θα την ξεπεράσει με την επόμενη. Μπαρντό! Είναι απλώς σούπερ! Δεν υπάρχει! Έλα μωρέ και με ψάρωσες! Αλήθεια σ' άρεσε! Αλήθεια! Και πάντα το πω και στην Αλέξη. Μα! Μα! Μπιζού! Τσαου! Τσαου, κουκλάρα μου! Τσαου! 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 Διέπρεψα πάλι! Και έξυπνος! Και ιδιοφυΐα! Και κούκλος! Πόσα χαρίσματα πια μπορεί να συγκεντρώσει ένας κοινός θνητός! Εκτός κι αν! Εκτός κι αν! Εκτός κι αν αναλυφθεί στους ουρανούς μια από αυτές τις μέρες. Μπα κακόχρονο να έχεις! Μου κόψει τη χολή! Ακόμα δώσε! Όχι για πολύ. Όχι πάλι. Τι θέλει από τη ζωή μου. Ο Δημήτρης, του κάνεις σαλιμάκια, μωρή. Ο πατέρας μου με έχει πρίξει τα τηλέφωνα. Αυτά είναι, αυτά είναι. Όταν ήμουν μικρός, μου λέγανε συνέχεια να μην μιλάω στο κινητό μου. Τα είχαν πρίξει και τώρα με έχουν τσακίσει τα τηλέφωνα εκείνη. Εγώ όταν ήμουν μικρή, ο πατέρας μου είχε άλλα στο μυαλό του. Δεν τον ενδιέφερε αν μίλωσε στο τηλέφωνο. Με κοίταξε βαθιά στα μάτια και μου είπε «Σ' αγαπάω, Αλέξη». Ξέρω μέσα μου βαθιά ότι θα σε αγαπάω για πάντα. Δεν θα αγαπήσω κανέναν άλλον άντρα όπως εσένα. Ε, βέβαια. Ποιος άλλος θα έκανε τέτοιο ψυχικό. Και τι ψυχικό, έτσι. Έχω φτάσει εκεί όπου δεν έχει πάει κανένας άλλος άντρας. Ε, βέβαια, αγόρι μου. Το συζητάς. Εσύ είσαι ήρωας. Πέρασες την απόλυτη δοκιμασία. Να κάνεις σεξ με τη Μαρία. Εκεί που κάθε άντρας θα δίλιαζε, ο Αλέξης Μαντάς την έβαλε κάτω και της εξήγησε το όνειρο. Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να το πενευτώ, έτσι. Αλλά εκεί φαίνεται ο επιβίτορας. Στα δύσκολα. Τις ωραίες τις κανονίζει ο καθένας. Εννοείται. Τα μπάσα έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Ειδικά όταν σε πρίζουν με γλυκόλογα και ζουζουνιές. Κουράγιο, αγόρι μου. Κουράγιο. Σε λίγο η εκομόντα θα είναι πάλι στα χέρια μας. Οπότε σουτάρεις τη Μαρία, τελειώνουν τα καταναγκαστικά έργα και ήσυχος παντρεύεσαι τη Μαρκέλα. Αχ, ωραία. Σου είπα ότι νομίζω ότι θα την παντρευτώ κιόλας. Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Η νύφη του Φραγκενστάιν. Πώς μπορείς. Αλέξη. Αγιά σου Μαρία. Ο Αλέξης. Δεν είναι. Δεν. Μαρία. Τι έγινε. Τι έχεις και κλαις κοριτσάκι μου. Δεν έχει έρθει ακόμα. Μαρία, πες μου τι σου συμβαίνει. Τίποτα δεν μου συμβαίνει. Αν χρειάζεσαι. Όχι, δεν χρειάζομαι τίποτα. Μη θυμώνεις. Δεν θέλω να είμαι αδιάκριτη, απλώς ανησυχώ που σε είδα έτσι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να φωνάξω, δεν το ήθελα. Θεέ μου, τι σου συνέβη, κοριτσάκι μου. Δεν θα καταλάβεις. Μια γυναίκα σαν και σένα δεν θα καταλάβει ποτέ. Συγγνώμη, Τσίνα, έχω πολλή δουλειά στο γραφείο μου. Αν θες, μπορείς να καθίσεις να περιμένεις το κύριο Μαντά. Γιατί το λες αυτό? Τι θα μπορούσε να συμβεί σε σένα που δεν μπορεί να συμβεί σε μένα? Να χαρείς, Τσίνα. Δεν λέω πως δεν έχεις περάσει δυσκολίες, αλλά εσύ και εγώ είμαστε τελείως διαφορετικές. Αχ, δηλαδή θέλω να πω. Εγώ και εσείς. Άντε πάλι με το πληθυντικό. Για άντρα κλαις εσύ, ε. Τον αγαπάς πολύ. Και που τον αγαπάω, τι σημασία έχει που τον αγαπάω, ε. Εγώ είμαι άσχημη, με συχαίνεται, με κοροϊδεύει. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχεις περάσει αυτό που περνάω. Δηλαδή αγαπάς κάποιον που δεν σε αγαπάει. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην το έχει ζήσει αυτό, Μαρία. Ξέρεις πόσες φορές έχω νιώσει σαν και σένα. Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι εσύ, μια όμορφη γυναίκα, έξυπνη, επιτυχημένη, έχεις νιώσει έτσι. Γιατί σου φαίνεται παράξενο? Γιατί, Τζίνα, η μόνη μας ομοιότητα όταν μπαίνουμε εμείς σε ένα δωμάτιο είναι ότι θα γυρίσουν και θα μας κοιτάξουν. Εσένα όμως με θαυμασμό. Εμένα για να με κοροϊδέψουν. Γι' αυτό σου λέω. Αυτή είναι η διαφορά μας. Έλα. Θα σου πω κάτι που θα σου φανεί δύσκολο να πιστέψεις. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν άσχημη.
Να φτιάξω και καφεδάκι στο αγόρι μου. Ναι, γεια σας, στόμα σου και τουλά. Βρε απατεώνα, βρε παλιάνθρωπε. Και τουλά. Πάλι τρως. Με συγχωρείς βρε και τουλά, αλλά με έπιασε μια λιγούρα. Τώρα ξέρεις πως είναι η μεσημεριανή σχέστα. Μου ρίχνει το ζάχαρο. Ναι, έκανες ότι νίσταζες. Θεατρίνε, ούτε μισή ώρα δεν με περίμενες να κοιμηθώ για να έρθεις να επιτεθείς στο ταψί. Μα τι λες βρε και τουλά, τώρα με προσβάλλεις. Λες και είμαι κανένα μικρό παιδί. Μακάρι να είσαι ένα μικρό παιδί. Τα μικρά παιδιά ξέρουν πόσο να τρώνε. Έχεις δει ποτέ κανένα παιδί να σηκώνεται φουσκωμένο από το τραπέζι? Και εσύ, έχεις δει κανένα παιδί στα κυβικά μου? Άλλο εγώ, άλλο το παιδί. Εκτός κι αν θες να με δεις αδυνατισμένο έτσι να έχω... Ρε Ηρακλή μου, εμένα μ' αρέσεις όπως και να είσαι. Αν δεν ήταν αυτή η ρημάδα η χοληστερίνη, δεν θα σου έλεγα τίποτα. Λοιπόν, το βράδυ μόνο ένα γιαουρτάκι θα δεις. Ωραία. Η πάστα Φλόρα κατάσχεται. Πού το πας το γλυκό? Στη Μαριάνθη, θυλάζει. Έχει ανάγκη από ενέργεια. Κι εγώ? Ό,τι έφαγες, έφαγες. Το βράδυ, ένα γιαουρτάκι, είπαμε. Γεια σου, Μόνικα. Ο μπαμπάς είμαι. Πάλι δεν απαντάς. Επειδή είμαι στη γειτονιά, έλεγα να περάσω να σε δω στη δουλειά. Φιλάκια. Πώς και από εδώ? Για να μην λες ότι δεν σε προειδοποίησα. Βέβαια, είσαι πολύ εντάξει. Όπως πάντα. Αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μάμεθ. Και τα πρωτοβουλίες στα βουνά. Να τους δώσεις πολλά χαιρετίσματα. Τσάω. Μόνικα, κοίτα, μιας και είμαι εδώ και δεν έχεις δουλειά από ό,τι βλέπω φεύγεις, έλεγα να πιεις ένα καφέ με τον μπαμπά σου. Και πού το ξέρεις ότι δεν έχω αλλού δουλειά? Αν έχεις πολύ απλά δεν θα έρθεις. Οκ, πάμε. Εσύ... ήσουν άσχημη εσύ. Τουλάχιστον έτσι με θεωρούσαν οι άλλοι. Και όσο περισσότερο μου το έδειχναν, τόσο πιο άσχημα ένιωθα κι εγώ. Δηλαδή, πώς, δεν καταλαβαίνω. Μαρία μου, θυμάσαι τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ? Ναι. Θυμάσαι τι έλεγε? Γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Ξέρεις πως με φωνάζαν στο σχολείο? Πώς? Κολυμπιδρόξυλο. Ήμουνα ψηλή, πολύ αδύνατη, έτσι κόκαλο, αχαρή και τροπαλή. Οπότε ξέρω πώς νιώθεις. Αν και δεν θα έπρεπε. Ναι, Τζίνα, αλλά εσύ είχες την τύχη να γίνεις όπως είσαι σήμερα. Εγώ πάντα θα είμαι έτσι. Έτσι άσχημη. Γιατί εγώ δεν θέλω να βάλω ποτέ φάκους επαφής, δεν θέλω να κάνω πλαστική. Δεν θέλω να γίνω κάτι που δεν είμαι. Ο Θεός με έκανε έτσι άσχημη και πρέπει να ζήσω. Έτσι. Μαρία, ξέρεις πόσες όμορφες κοπέλες υπάρχουν που νιώθουν πιο άσχημες από ό,τι νιώθεις εσύ? Δεν πάει να κάνεις όλες τις πλαστικές του κόσμου, να φοράς τα ωραιότερα ρούχα, να χτυπάς 500 κιλιακούς ημερησίως. Αν δεν αγαπείς τον εαυτό σου, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις όμορφη. Δεν θα κερδίσεις ποτέ το θαυμασμό των άλλων. Ναι, αλλά μπορείς όμως έτσι να κερδίσεις πιο εύκολα τον άντρα που αγαπάς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δυστυχώς. Μια φορά αναπολώ τον παλιό μου εαυτό. Τότε που ήξερα ότι όποιος με πλησίαζε το έκανα από πραγματικό ενδιαφέρον. Και ας μην γινόταν τόσο συχνά όσο τώρα. Ξέρεις πως οι άντρες με πλησιάζουν μόνο και μόνο για να με κυκλοφορούν σαν τρόπαιο. Για να ανεβαίνουν οι μετοχές τους, και δεν ενδιαφέρονται καν για το ποια πραγματικά είμαι. Αρκεί που τραβάω τα βλέμματα. Και σε αυτή την περίπτωση πάντα υπάρχει κάποια πιο όμορφη από σένα. Ναι, αλλά είναι άδικο. Για τους άντρες όλα είναι αλλιώς. Από πολύ παλιά. Θυμάσαι εσύ κανένα από τους θεούς του Ολύμπου να μαλλιοτραβιέται για το μήλο της Έριδος? Οι άντρες, οι πρώτοι μυθοπλάστες, από πολύ παλιά προσπαθούν να μας πείσουν ότι η σημαντικότερη αρετή της γυναίκας είναι η ομορφιά. Ναι, τους βόλευε. Γιατί με την ομορφιά δεν κάνεις κουμάντο στον Όλυμπο. Δεν είναι κεραυνό. Αγιά σου. Κοιτάξτε, κορίτσια, τη δουλειά σας. Κοιτάξτε ποια είναι η πιο όμορφη και αφήστε σε εμάς τους κεραυνούς, την εξουσία, τους νόμους. Μαρία, η Σιμών θα ήταν πολύ υπερήφανη για σένα. Ναι, αλλά η Σιμών ήταν όμορφη γυναίκα. Δεν είχε τα χάλια τα δικά μου. Και εσύ και εγώ και όλες οι γυναίκες του κόσμου το ίδιο πράγμα θέλουμε. Να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Αλλά πρέπει πρώτα εσύ να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Γιατί όσο και όμορφη να σε βλέπει ο καθρέφτης, εσύ θα βλέπεις πάντα ένα κορίτσι άσχημο που δεν το θέλει κανείς.
Και όπως και να έρθουν τα πράγματα, εσύ θα είσαι αυτή που θα φροντίζει αυτό το κοριτσάκι. Θα τον προσέχει σαν τα μάτια της. By the way, είναι και πολύ όμορφα. Κοίταξε να συνέλθεις. Εγώ πάω τώρα. Πες τον Αλέξη ότι το ψάχνω, οκ? Δεν θα αργήσει. Και ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Γεια σου, Μαρία. Younger days when I lived for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Αργυρό, ναι. Μπορώ να φύγω λίγο νωρίτερα για να ετοιμαστώ με την ησυχία μου. Ξέρεις, είναι αυτό το πάρτι με το Σωτήρι. Α, δεν ξέρω, Αγγελικούλα μου. Εδώ είμαστε ολόκληροι πολυεθνικοί. Άμα δεν δουλεύετε 12 ώρα, μπορεί και να πέσουμε έξω. Α, δηλαδή. Δηλαδή, φύγε να μη σε κουτουλήσω που με παίρνεις και στα σοβαρά. Μπράβο, μάνα. Μπράβο, πεφωτισμένη διοίκηση επιχειρήσεων. Τι τσαμπουνάς εκεί, Μαρέ Νικόλα. Τσαμπουνά ότι οι πολυεθνικοί μπορεί να μην είμαστε, αλλά δεν θα πάμε μπροστά αν οι υπαλληλοί σου είναι ρέμπελοι. Ούτε μία ώρα νωρίτερα από το τέλος της βαρδιάς μου δεν φεύγω. Το ξέρω, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει τη μαμά από πίσω. Άστο, κοπέλα μου. Τον έχουνε πιάσει πάλι τα διαόλια του αυτόν. Μην αναθεμάσαι. Άντε στο καλό. Νικόλα! Τι θες? Γιατί τα έχεις πάρει? Δεν τα έχω πάρει, μια χαρά είμαι. Δεν είμαι ηλίθια, μου κρατάς μούτρα. Εντάξει, έχεις δίκιο τώρα. Ήταν χοντρό που σε κρέμασα με το σινεμά. Ορίστε. Αφού το λες και μόνη σου, ήταν χοντρό. Τι θες από μένα? Να με καταλάβεις. Μου το είχε πει από πριν και είχα συμφωνήσει. Ναι, και μετά κανόνισε μαζί μου. Αλλά μόλις σε πήρε τηλέφωνο πάλι ο καλός σου, έτρεξες από πίσω του. Όχι, απλά σκέψου. Αν εσύ και η Λίλη αν είχατε κανονίσει να πάτε κάπου μαζί. Και μετά τα σχέδια χαλάνε, αλλά μετά ξαναφτιάχνουνε. Δεν θα κανόνιζες τελικά να βγεις με τη Λίλη, ας... Εγώ, αν είχα κανονίσει να πάω κάπου μαζί σου, θα πήγαινα μαζί σου. Αλλά εντάξει, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ κρατάω τις υποσχέσεις μου. Είσαι πολύ αυστηρός. Αν είχες κανονίσει να πας με τη Λίλια κάπου. Τι σχέση έχει η Λίλια στη συζήτηση συνέχεια, μου λες? Πώς δεν έχει? Κοπέλα σου δεν είναι? Εγώ στο φέρνω ως παράδειγμα. Εγώ ως φίλη σου θα καταλάβαινα απόλυτα αν ήμουν στη δική σου θέση. Εντάξει, sorry, Αγγελικούλα. Φαίνεται ότι και ως φίλος σπαστικός είμαι. Όχι. Είσαι γλύκας. Απλά είσαι λίγο προεξηγησιάρης. Πάω. Χαιρετίσματα στη Λίλια. Λευτεράκι, θα σε σκοτώσω. Κι εγώ σ' αγαπάω, μάτια μου. Γιατί έβγαλες την πινακίδα με τα πιάτα ημέρας που έφτιαξα με τα χεράκια μου? Γιατί είναι αντιαισθητική και δεν ταιριάζει με το ντεκόρ του μαγαζιού, γι' αυτό. Μίλησε ο Μέγας Διακοσμητής. Αν θες να κατέχεις στο Παρίσι. Αν θέλω να κατέχω στο Παρίσι, ξαδέρφη, θα πάω μόνος μου και θα δω με τα μάτια μου. Άντε που μου πήγες μια φορά στο Παρίσι και μου γίνεσαι μάκια τσόκλι. Οκ, Λευτεράκι. Μείνε μπουρτζόβλαχος. Είπε η άρτια φιχτής από το χωριό. Είπε ο άμεσος συγγενής της. Ο οποίος όμως μεγάλωσε στην Αθήνα. Αλλά ζήτημα αν έχει πάει μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πουλάκι μου, σε μπαρ έστωρα δουλεύεις. Δεν δουλεύεις σε ταξιδιωτικό γραφείο. Άντε να σερβίρεις τον κόσμο και περιμένω να τελειώνουμε. Καλό κομμάτι. Όριμο, αλλά μεστό. Σαν παλιό γαλλικό κρασί. Το οποίο έχεις πιει μόνο στο Παρίσι, γιατί που αλλού στον πλανήτη να έχει καλό γαλλικό κρασί, άσε θα πάω να το σερβίρω εγώ να τελειώνουμε. Γιατί? Γιατί θα πεις καμιά ηλιθιότητα, ξαδέρφη, και θα γίνουμε ρεντίκολο. Ω, Ελευθεράκη, εγώ έπαε, ήρθα για να κάνω γνωριμίες. Και ο τύπος φαίνεται ματσό. Γι' αυτό θα πάω εγώ, παιδί μου, για να μην πεις καμιά βλακεία. Πίσω, Ελευθέρη, θα σκοτωθούμε. Ρε, άσε, ρε, ξαδέρφη, να πάω εγώ, ξέρω που σου. Bienvenido el gusto. Να σας πω τα πιάτα ημέρας.
Ευχαριστούμε, ήρθαμε για καφέ. Αχ, τι κρίμα. Ο σεφ μας σήμερα έχει τσεντήσει στην κυριολεξία. Έχει ετοιμάσει συγκλονιστικά πιατάκια. Πιάτα, όπως γλώσσα με ούζο και κάπερι. Δεν είναι ανάγκη της ποινής. Δύο γαλλικούς μεγάλα θέλουμε. Ο ένας γλυκός και ο άλλος σκέτος. Σκέτος. Όπως επιθυμείτε. Τι έγινε, εξαδέρφοι, πουλάνε τα πιάτα γκουρμέ, πουλάνε. Βάλε δύο γαλλικούς. Α, μόνο καφέδες ήθελαν. Τουλάχιστον παραγγείλανε γαλλικούς και όχι φραπεδιές. Φαίνεται ο τύπος. Έχει κλάς. Τι έχει κάνει? Είναι κλασάτος, πώς το λέτε, έπα, ε. Α, μάλιστα. Δεν μου λες, αυτή είναι γκομενά του. Η Μόνικα. Αποκλείεται, η Μόνικα τα έχει με τον Δημήτρη. Μη σου πω μάλιστα ότι ο κύριος πρέπει να είναι πατέρας της. Πολύ μεγάλη για να είμαι μητριά της. Τουλάχιστον θυμάσαι πώς πίνω τον καφέ. Μπαμπά, πώς την έχεις δει? Μου μιλάς λες και είμαστε χωρισμένο ζευγάρι. Αλλά τι λέω, τα χωρισμένα ζευγάρια είναι η ειδικότητά σου. Τι είναι, Μόνικα, τι έκανα πάλι? Τι ενοχλεί τη μάνα σου? Άσε τη μαμά ήσυχη. Ευτυχώς αυτή γλίτωσε νωρίς. Μάλιστα. Πώς πάει η δουλειά σου, καλά? Σούπερ. Ωραία. Είσαι ευχαριστημένη σαν μοντέλο, δηλαδή? Πολύ. Δεν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου? Τέλεια. Πάλι τα ίδια, μπαμπά. Αν το σκεφτόμουν, θα το ήξερες. Ξέρω πολύ καλά πόσο χαρούμενο θα σε κάνει. Ορίστε τα καφεδάκια σας. Μήπως θέλετε κάποιο γλυκό να τα συνοδεύσετε? Έχουμε καταπληκτική tart tatin. Η Δεσποινής είναι μοντέλο, δεν τρώει γλυκά. Η Δεσποινής θα πάρει. Έτσι, για να τη σπάσει τον μπαμπά της. Μη σας πω και δύο κομμάτια. Α, μην ανησυχείτε καθόλου. Είναι πολύ ελαφριά. Α, παπαπα. Πολύ αντίθεση αυτή η μικρή. Δεν κατέχω πως θα την κάνω καλά. Πιάσε δύο tart tatin. Χάρε, θεία, τι μου έκανε. Καλύψαμε για τα επαγγελματικά. Κανένα αίσθημα? Καλά, σοβαρά τώρα. Περιμένεις ότι θα σου πω? Ναι, βγαίνω με κάποιον, η αλήθεια είναι. Με τον Σέργιο. Το Στεφανέλη. Τι? Το γιο της Καθαρίνας και του Κωνσταντίνου? Ναι, γιατί ξέρεις κανέναν άλλον, εσύ? Όχι, όχι. Και μάλιστα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για να ξέρω, μη διαπράττω καμία αμαρτία. Μα τι λες, Μόνικα? Λέω, μην εγώ με το Σέργιο, είμαστε αδέλφια. Τι σε κλαμάρεσαι αυτές που λες? Τι έπαθες? Δεν ξέρω, μπαμπά. Επειδή δεν ξέρω ακριβώς πότε άρχισε το φίκι-φίκι με την Κατερίνα πίσω από την πλάτη του καλύτερου σου φίλου, του άντρα της. Δεν σε καταλαβαίνω. Αγγλιστεί το σεξ. Φαντάζομαι ξέρεις πώς έρχονται τα παιδιά στον κόσμο. Λέω λοιπόν, μην εγώ με το Σέργιο, είμαστε αδέλφια. Ήθελα να με διαφωτίσεις. Να χαρώ εγώ κάτι μούτρα. Έχει μείνει ζύμη κέικ στο μηχάνημα, άμα θες. Και εγώ τι θες να κάνω, να πάω να την ψήσω? Όχι, ρε παιδί μου. Για να φας, λέω. Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός, όταν περίσευμε ζύμη στο μπολ που μου ζήταγες να φας? Θυμάμαι, πως δεν θυμάμαι, θυμάμαι. Και εσύ δεν μου έδινες και μου έχει μείνει αποθυμένο. Ωραία, ωραία. Τώρα σου δίνω. Άντε να φας. Τώρα που μου δίνεις, εγώ δεν θέλω. Πήγαινε φάτε να μόνη. Βέβαια. Τώρα έχεις άλλο αποθυμένο εσύ, ε? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς, μάνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Τώρα μου κάνεις το χαζό. Νικόλα, εγώ για ένα πράγμα απορώ. Φέρσι, αφού έχεις τη Λίλιαν, τι σε καίει για την Αγγελική? Αυτό είναι τόσο ψέμα που μου φέρνει γέλιο. Ναι, 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 ναι. Καλά, καλά. Γέλα εσύ. Ένα ξέρω εγώ. Ότι δεν ξέρεις τι θες. Νικόλα, δεν μπορεί να έχεις και τη μία και την άλλη. Άννα, σε παρακαλώ, πήγαινε μέσα να φας τη ζύμη σου, να ησυχάσεις. Πήγαινε μέσα, σε παρακαλώ. Και δεν πάω. Μα θερώ πως θα τα μπλέξω. Απ' την Κική και απ' την Κοκόπια να διαλέξω. Την Κική την αγαπώ, μα μ' αρέσει η Κοκό. Νικόλα. Αγγελική. Νικόλα, εδώ. Μπράβο, Νικόλα. Βλέπω έχεις και παρέα. Και ύστερα λες ότι δεν θα με κρέμαγες. Νικόλα, απαιτώ εξηγήσεις. Ποια είναι αυτή? Μόνο εγώ πρωταγωνιστός της φαντασιώσης σου. Εγώ πρωταγωνιστός στην καθημερινότητά του, Δεσποινής. Δεν με έχει ανάγκη, βλέπετε, στον κόσμο της φαντασίας του. Αγγελική, Αγγελική Λίλια, τι κάνετε και δυο εδώ, τι γίνεται? Παιδιά, με μπερδεύει πάρα πολύ αυτή η φαντασίωση. Αν και κατά κάποιο τρόπο και δυο μαζί είστε ό,τι καλύτερο μπορώ να φανταστώ, κορίτσια. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξεις. Έχει δίκιο η μάνα σου. Και τη μία και την άλλη δεν μπορείς να μας φαντάζεσαι. Πόσο μάλλον να μας έχεις. Μα εγώ δεν σας έχω. Εσύ έχεις γκόμενο και εσύ ούτε καν με γνωρίζεις.
Δεν έχει σημασία. Σε φαντασιακό επίπεδο μας απαντάς και τις δύο. Μα μου είσαστε απαραίτητες, κορίτσια και οι δυο. Εσύ, Λιλιάν, είσαι η θεά μου, το άπιαστο όνειρο. Εσύ είσαι αυτή που κάνει την καρδούλα μου να χτυπάει όταν αναπνέεις, όταν μου μιλάς, όταν κάνεις λάθος στο ταμείο, στα ρέστα. Αχ, Νικόλα, είσαι τόσο ρομαντικός. Νικόλα! Αλήθεια ήταν αυτό που είπε για τα ρέστα! Μάνα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε μέσα, αυτό παραπάει. Νικόλα, με ξέρεις, με πληγώνεις. Νόμιζα ότι μετά τη χθεσινή μας συνομιλία στο τηλέφωνο, ότι θα είσαι δικός μου για πάντα. Ότι ο έρωτάς μας θα ανθίσει σαν μια ροζ μεγάλη δυσινιά στο πρώτο μας φιλί. Κι είχα όνειρα για μας, Νικόλα. Αλλά άργησες. Όλο λόγια και παιχνιδάκια είσαι και από δράση τίποτα. Όλο λόγια είναι και σε εσάς, ε! Γιατί και εμένα, μόνο στο τηλέφωνο με έχει και μιλάμε. Μισό λεπτό, κορίτσια, νομίζω με αδικείτε. Δεν πρόκειται να δείτε άσπρη μέρα από αυτόν, Δεσποινής. Φοβάται, βλέπετε. Αγγελική, με αδικείς! Αρκετά άκουσα. Αγγελική, δεν την κάνουμε καλύτερα. Αυτός όλο λόγια είναι ακόμη και στις φαντασιώσεις του. Από πράξεις μηδέν. Πάμε. Έλα μαζί μου στο σινεμά. Μπορεί να γνωρίσει και ένα φίλο του Σωτήρη. Τσαου, Νικόλα. Γεια, τα λέμε αύριο. Μα θα ρω πως θα τα μπλέξω. Απ' την Κική και απ' την Κοκό πια να διαλέξω. Ορίστε και τα γλυκάκια σας. Μπαμπά, είσαι καλά? Έτσι το είπα για να σε σοκάρω. Ο Σέργιος είναι το που θέλει να με δει στα μάτια του και τον δικαιολογώ. Αυτές πώς το έμαθε? Η Κατερίνα δεν μίλησε ποτέ σαν παιδιά. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό, βλέπεις. Φωτογραφία της Μαρκέλας. Πολύ σωστά. Πώς νιώθεις τώρα λοιπόν που κατάστρεψες μια οικογένεια? Εγώ πάντως είμαι πολύ περήφανη. Συγχαρητήρια. Δεν θέλεις να καταστρέψω τίποτα, Μονίκα. Δεν είχα τέτοια κίνητρα. Ναι, βέβαια. Είχες ευγενικές και αγαθές προθέσεις. Από ατύχημα βρεθήκατε με την Κατερίνα στο κρεβάτι και μείνατε να είστε τόσα χρόνια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Στην ηλικία που είσαι, περίμενα ότι μερικά πράγματα θα μπορούσε να τα καταλάβει. Ξέρεις τι έχω καταλάβει εγώ? Ότι ο πατέρας που ήξερα ήταν ένας ξένος. Ζούσε μια διπλή ζωή, χωρίς να ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους που πληγώνει. Και μάλιστα η ιστορία είχε και φοβερό τέλος. Δραματικό, σχεδόν κινηματογραφικό. Σταμάτα, Μονίκα. Δεν σέβεσαι τίποτα. Να μη σου μοιάσω λίγο. Πατέρας μου είσαι. Ξέρεις πόσο υπέφερα για το χαμό του. Ναι, κρίμα. Ποιος ξέρει, μπορεί η Κατερίνα να είχε πάρει διαζύγιο και να ήσασταν τώρα παντρεμένη. Αλήθεια, να σε ρωτήσω κάτι? Γι' αυτό χώρισες με τη μαμά? Ναι, έχω ένστικτο πάντως. Η αλήθεια είναι δεν ήθελα να σε δω. Μια και έκανες τον κόπο όμως, είπα να σε συγχαρώ. Μπαμπά. Κάτσε κάτω, Μονικά. Σε άφησα και μίλησες. Ήρθε η ώρα να μ' ακούσεις κι εσύ. Αφού απόψε έχεις διάλειμμα από τα καθήκοντά σου, αύριο πρέπει οπωσδήποτε να της δώσεις καρτούλα για να εξηλαιωθείς. Πώς φαίνεται αυτό? Το βράδυ που πέρασα χθες μακριά σου ήταν το πιο μακρύ, το πιο βασανιστικό της ζωής μου. Ευτυχώς που υπάρχουν τα όνειρα. Εκεί σε βλέπω κάθε βράδυ, αγάπη μου. Συγγνώμη. Πάμε ξανά. Με αγάπη, Αλέξης. Πώς σου φαίνεται, πρόεδρε? Καλά, έγραψα πάλι, ε? Ούτε καν γράφει τις κάρτες αυτός. Όλα σκηνοθετημένα. Όλα ψέματα. Αυτή δώστη το βράδυ μετά το πάρτι της Αντριάνας. Δεδομένου ότι έχεις κάνει το μεγάλο ψυχικό. Έχω κάτι που πάει μούρλια με την περίσταση. Το δέρμα σου πάνω στο δέρμα μου. Τα χείλη σου πάνω στα δικά μου. Πες μου ότι θα γίνεσαι δική μου κάθε βράδυ. Για πάνω. Καλό, ε? Θα λιγώσει το καημενούλικο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Είναι αστείο. Είναι ένα κακό γούστο αστείο του Δημήτρη. Μπορεί να έμαθε για τη σχέση μας και να το κοροϊδεύει.
Την Κατερίνα τη γνώρισα όταν ήμουν 23 ετών. Είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πολυκατοικία. Δεν την είχα ξαναδεί. Τη συνάντησα για πρώτη φορά στον Σασέρ ένα μεσημέρι, όταν γύρισε από άδεια. Και την ερωτεύτηκες κεραυνοβόλα. Ναι. Όταν γύρισα σπίτι, είπα στην αδερφή μου, είδα την ωραιότερη κοπέλα στον κόσμο. Μένει στο τέταρτο. Η θεία την ήξερε και μας σύστησε. Τη συνόδευσα σε μερικά πάρτι, ξέρεις τότε. Οι κοπέλες θέλανε ένα καβαλιέρο για να πιάνουν το βράδυ. Και μερικές τώρα χρειάζονται. Ήμουνα τρελά ερωτευμένος μαζί της, αλλά ήμουνα πρωτάρης, ντροπαλός. Δεν το είχα πει σε κανέναν. Ούτε καν στον Κωνσταντίνο. Γι' αυτό δεν του κράτησε κακία. Πώς ένα τη γνώρισε ο Κωνσταντίνος? Ναι, από μένα. Εκείνο το καλοκαίρι είμαστε όλοι μια παρέα. Η Κατερίνα έλαβε. Πώς να μην την ερωτευτεί και εκείνος? Ένα βράδυ θα πηγαίναμε σε ένα πάρτι, αλλά ανακλήθηκε η αδειά μου και έμεινα μέσα. Η Κατερίνα ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να τη συνοδέψει εκείνος. Έτσι λοιπόν. Εκείνο το βράδυ γίνανε ζευγάρι. Και ένα χρόνο μετά τους είδα να παντρεύονται. Πώς και δεν έγινες κουμπάρος? Μου το ζήτησαν, αλλά δεν δέχτηκαν. Ήμουν τρελός για εκείνη και το είχα θάψει. Σαν κάτι άρρωστο, σαν κάτι κακό. Δεν ήθελα να βγει στην επιφάνεια. Και πότε βγήκε στην επιφάνεια? Ένα βράδυ έλειπε ο Κωνσταντίνος στο ταξίδι. Και εντελώς τυχαία τη συνάντησα σε ένα κινηματογράφο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από χρόνια που συναντιόμασταν δυο μας. Η Κατερίνα ήταν στενοχωρημένη, απογοητευμένη με το γάμο της. Σκεφτόταν ότι ίσως είχε κάνει λάθος. Και τότε μου το είπε. Τι σου είπε? Ότι εκείνη τη μέρα στο Ανσασέρ είχε νιώσει το ίδιο. Νόμιζε ότι δεν την ήθελα. Γιατί ήμουν κάπως απόμακρος, λίγο ψυχρός. Τι ειρωνία μου, εγώ και εγώ ήμουν εκεί. Όταν τ' άκουσα αυτό, έγινε μέσα μου ένα μπαμ. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Ούτε τη μάνα σου, ούτε τον Κωνσταντίνο. Επιτέλους θυμήθηκες για τη μαμά. Μόνικα τη μάνα σου την αγαπούσα και τη σεβόμουν. Γι' αυτό ζήτησα διαζύγιο όταν ήρθε αυτή η Δίνη. Γιατί ήταν Δίνη η σχέση μου με την Κατερίνα. Τόσα χρόνια έλεγες ψέματα, κοροϊδεύοντας το φίλο σου, υπονομεύοντας την οικογένειά του. Γιατί, μπαμπά? Γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήταν η πρώτη φορά που ερωτεύτηκα. Αυτό ήταν το έγκλημα. Εσύ μπορείς να θυμώσεις, μπορείς να μισήσεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ θα σε αγαπώ. Είσαι η κόρη μου. Κόρη σου? Δεν ερωτεύτηκες ποτέ τη μαμά. Αν ήταν στο χέρι σου, μπορεί να έχεις παντρευτεί την Κατερίνα και τα έχεις κάνει μαζί της, παιδιά. Δεν ξέρω αν ταιριάζω στο ιδανικό σενάριο της ζωής σου. Να τη λες, Μόνικα, για όνομα του Θεού. Είσαι το μεγαλύτερο και το πιο ακριβό δώρο που μου έδωσε ο Θεός. Δεν θα σε αντάλλασα, έστω και αν μου χάριζαν μια ζωή με την Κατερίνα. Μπαμπά, πρέπει να φύγω. Μόνικα. Μαράκι, τι έγινε? Θα μου πεις, μωρέ, τι σε ήθελε η Μαρκέλα, γιατί με τρώει περιέργεια. Μαράκι? Μαράκι, πού πας? Αυτά είναι, κατάλαβες? Κολλητιλίκια με τα μεγαλοστελέχη και μας το φτύσιμο, έρε. Τι έγινε, το άνοιξες το πακέτο? Είναι κάτι σημαντικό? Σάντρα, Σάντρα, πρέπει να σου μιλήσω. Ούτε μια στιγμή.